Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Γαλλικό στυλ σε κάθε σας κίνηση. Αρωματοπολίων Ροδοσταλής. Τα πιο όμορφα δώρα έχουν ένα όνομα. Ροδοσταλής. Για αρώματα, αφρόλουτρα, κρέμες προσώπου σώματος, σαπούνια, στην τιμή που θέλετε. Αρωματοπολίων Ροδοσταλής. Για να κάνετε αισθητή την παρουσία σας. Το ακριβό σας άρωμα σε χαμηλή τιμή. Πώληση χοντρική λιανική. Τώρα στην πόρτα σας με ένα κλικ. Ροδοσταλής.gr. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων προτείνει. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Η γνωστή κωμωδία του Βασίλη Τσικάρα επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Άρατος και υπόσχεται ανατροπές. Συμπτώσεις, καυγάδες, χωρισμοί, ένα ποτιστήρι και ένας Βεδουίνος φέρνουν τα πάνω κάτω. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Άρατος. Από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, ώρα έναρξη στις 9 και 4 το βράδυ. Τηλέφωνα κρατήσεων 2315 312 487. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Χορηγός της επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που έχει πολλές αφετηρίες. Πολλοί έχουν μια αφετηρία στη ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μου πέσανε πάρα πολλές. Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης. Ένα ταξίδι στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή και το έργο της Άλκη Ζέη. Μια ταινία της Μαργαρίτας Μαντά. Από τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Ένα βήμα τη φορά The Musical της Μαρία Στεφάνου. Το μουσικό υπερθέαμα της χρονιάς κάνει στάση για τρίτη φορά στο Θέατρο Άνετον για άλλες 5 μοναδικές παραστάσεις. 18, 19 και 26 Νοεμβρίου, 3 και 9 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Καθημερινά πρωινές για σχολεία. Ένα βήμα τη φορά πιο κοντά σε εμάς. Από την κούρσα της ζωής στο περπάτημα της ψυχής. Κρατήσεις και προπόληση 2314 025 892. Good deals. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Εγγραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 544 610. Email εγγραπτό παπάκι gmail.com. Εγγραπτό 1 παπάκι yahoo.com. Εγγραπτό. Ακολουθεί η εκπομπή Temple of Rock με τον Πέτρο Σοφιανίδη.
Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλο τον όμορφο και τρελό κόσμο, την τρελοπαρέα του Temple of Rock. Τι μου κάνετε? Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης πίσω από το μικρόφωνο. Ποιος άλλος θα ήταν σε αυτή την εκπομπή? Έτσι να αρχίσουμε και λίγο ωραία. Είστε στον Temple of Rock, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Σήμερα, Τρίτη, 14 Νοεμβρίου, το Σωτήριο έτος 2017. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εχθές ήταν Δευτέρα και 13. Όχι, δεν είναι τίποτα, έτσι το αναφέρω απλά. Την πατήσατε έτσι, νομίζατε ότι είναι τίποτα έτσι προληπτικές χαζομάρες και τέτοια. Δεν έχουμε τέτοια εδώ πέρα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο, τρελό, παλαβό Σαββατοκύριακο και ξεκινάμε έτσι σήμερα την πορεία μας για αυτή την εδώ την εβδομάδα. Να πούμε λοιπόν πριν ξεκινήσουμε το οτιδήποτε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Καταρχάς μας ακούτε από το www.eolas.org και από τον σύνδεσμο που έχω ανεβάσει και στην ομάδα μας στο Temple of Rock at EOE Radio. Και μέσω εκεί επικοινωνούμε, έτσι ό,τι θέλετε γράφετε εκεί πέρα στον τοίχο και τα λοιπά, ό,τι γουστάρετε. Εμείς ξέρετε είμαστε free, δεν έχουμε θέματα. Για άμεση επικοινωνία μας παίρνετε στο 23 13 046 285 εδώ στο στούντιο. Α, εννοείται μας ακούτε και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες που υπάρχουν, Live24, TuneIn κτλ. Και εννοείται υπάρχει και ο τρόπος του email στο radio@eoelas.org για όσους θέλουν κι άλλοι παραπάνω τρόπο επικοινωνίας. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε τη χαρά να δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς και μόνο τους ακροατές του Temple of Rock. Yeah. Για την παράσταση σπαγκέτι αλλά γαλλικά του Τσικάρα, του σκηνοθέτη Τσικάρα. Θα ακούσουμε λίγο τους Kiss με το Crazy Nights και θα επιστρέψουμε για να σου πω εκτενώς και αναλυτικότατα τι παράσταση είναι αυτή, γιατί έχει τρελό για την παράσταση, παιδιά, σας το λέω να ξέρετε, αφού σκέφτομαι να πάρω κι εγώ τηλέφωνο. Παίρνετε τηλέφωνο στο 23 13 046 285, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και λέτε αν θέλετε να πάτε το Σάββατο 18 ή την Κυριακή 19 του μηνός στο Θέατρο Άρατος. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Ακούμε λίγο Kiss Crazy Nights και επιστρέφουμε για να σου πω ακριβώς αναλυτικά γιατί πράγμα πρόκειται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να στείλω τις καλησπέρες μου καταρχάς σε αυτούς που πρόλαβαν ήδη ξεκίνησαν εδώ πέρα. Τη Δέσποινα, τον Δημήτρη, τον Αλέξανδρο που μας ακούει από μέσα, εννοείται από τα γραφεία. Την αγάπη μου που τώρα πήγε σπίτι επιτέλους μια δύσκολη μέρα μετά λεωφορεία για τον ΟΑΣ. Εντάξει, δεν το ξανασχολιάζουμε, το σχολιάσαμε πολλές φορές στην εκπομπή. Λοιπόν, να αναφέρω αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι σήμερα δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά του Βασίλη Τσικάρα που παρουσιάστηκε στο κοινό την περίοδο πρώτη φορά 2015-2016. Επιστρέφει ανανεωμένη και έρχεται να ταράξει την ηρεμία μας. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά, λοιπόν, μια μίνι περίληψη για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Ένας δικηγόρος, ο Αλμπέρτ, αναπτύσσει τη θεωρία της συμπτωματολογίας και βάζει φωτιά στη σχέση ενός ζευγαριού. Ο Ντομινίκ και η Ανέτ έρχονται σε μια ολομέτωπη σύγκρουση επιθυμώντας να διαλύσουν άμεσα το γάμο τους. Τελικά, πόσο αθώοι είναι οι τρεις τους, πόσο σκοτεινό είναι το παρελθόν τους, όταν θα χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας, τότε θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουμπάρι των αποκαλύψεων. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Να δούμε λίγο τους συντελεστές, πρέπει να τους αναφέρουμε τους ανθρώπους. Κείμενο σκηνοθεσία Βασίλης Τσικάρας. Σκηνικά Δημήτρης Αρζουμανίδης, Θέατρο Άρατος, κουστούμια Μαρία Βλάχους, Χριστίνα Λιόλιου, Αντίκης Βασίλης Τελίδης, δημιουργικό Δημήτρης Παγιάντζας, βοηθός σκηνοθέτη Γική Σπύρου, τρέιλερ Γιώργος Φλέγκας, φωτογράφηση Γιώργος Φλέγκας, Γιάννης Σιμητόπουλος, ήχος φώτα Γιώργος Στεφανίδης, Δημήτρης Προύσαλης και Χριστίνα νομίζω Σκαρλατοπούλου. Να πούμε λίγο τους τοπιούς, παίζουν Γιάννης Ανδρεόπουλος, Σταύρος Βαφιάδης, Σταύρος Δουκουζιάννης, ο δικός μας εδώ πέρα ο παραγωγός μας, έκθεση ιδιών το βράδυ έχει εκπομπή, Κατερίνα Μπαλάσκα, Μαριάννα Μπόλματη, με συγχωρείτε, Νίνα Μιλωνάκη, Κι Σπύρου, Βασίλης Τελίδης και ο Βασίλης Τσικάρας. Λοιπόν, σήμερα κληρώνουμε όπως είπα δύο προσκλήσεις για το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Νοεμβρίου που έχουν και την πρεμιέρα ουσιαστικά, 18 του μήνους είναι η πρεμιέρα, δύο διπλές προσκλήσεις. Τώρα θέλω να πάρετε τηλέφωνο στο 23 13 046 285, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας
Και ποια μέρα θέλετε ουσιαστικά να πάτε να δείτε την παράσταση, 18 του μηνός και 19 του μηνός. Τώρα περιμένω, 23-13-046-285, εννοείται οι τυχεροί θα ανακοινωθούν στο τέλος της εκπομπής. Εγώ λέω τώρα να ακούσουμε λίγο Bon Jovi και σας αφήνω για να πάρω τηλέφωνο για την παράσταση. Να στείλω λοιπόν την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο τον Ρωσόπουλο. Γεια σου Νίκο, χαίρομαι που είσαι συντονισμένος και σήμερα στην εκπομπούλα μας. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματα σας και στο Facebook και στο email παντού, έτσι, και εννοείται παίρνουμε τηλέφωνο για την παράσταση. Για πότε πέρασε το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο της εκπομπής σήμερα, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική. 14 Νοεμβρίου 1949, ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός James Young γεννήθηκε στο Σικάγο του Illinois. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο rock συγκρότημα Styx. Ξέρετε αυτό που λέει "The boat on the river", ναι, κτλ. 1954 τώρα, ο Έλληνας πιανίστας και New Age συνθέτης Γιάννης Χρυσομάλης, γνωστός παγκοσμίως ως Γιάννη, γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Την εποχή που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενσωματώθηκε με το συγκρότημα Chameleon. Αργότερα μετακόμισε στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, και με τους John Tesh και Charlie Adams άρχισαν συναυλίες για την πρόθεση των πρώτων άλμπουμ τους, Keys to Imagination, Out of Silence, Chameleon κτλ. Κέρδισε την πρώτη ψηφιότητα για βραβείο Grammy με το άλμπουμ Dare to Dream το 1992. Η επιτυχία ήρθε το 1993 με την κυκλοφορία του άλμπουμ Yanni Live at the Acropolis. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει πάνω από 35 χρυσά και πλατινένια άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Μπράβο ρε Γιάννη. 1960, σύμφωνα με το Billboard, το τραγούδι του Elvis Presley It's Now or Never, τραγουδάρα εντάξει έτσι, είναι το single με τις πιο γρήγορες πωλήσεις στην Αμερική. Είχε πουλήσει σε μια εβδομάδα 780.000 αντίτυπα. Γι' αυτό είναι και βασιλιάς ρε παιδιά, εντάξει. 1970, κυκλοφορεί το τραγούδι Black Magic Woman από το συγκρότημα Santana. Είναι μια δημιουργία του Peter Green και είχε πρωτοκυκλοφορήσει από τους Fleetwood Mac το 1968. Τέλος, το 1995, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το live album με τίτλο Street. Περιείχε τραγούδια που ηχογραφήθηκαν ζωντανά σε στούντιο της Ιαπωνίας 3 με 5 Μαρτίου και Πορτογαλίας 23 με 26 Ιουλίου, αλλά και σε διάφορα κλαμπ στο Λονδίνο, Παρίσι, Άμστερνταμ κτλ. Είναι το δεύτερο άλμπουμ τους με την Virgin Records. Μεταξύ των τραγουδιών του άλμπουμ είναι και τα Like a Rolling Stone του Bob Dylan, I'm Free, Wild Horses, Angie κτλ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό μηνυματάκι, πολύ σύντομο, και επιστρέφουμε και με μουσικούλα, έτσι. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι και στις 7.30 το απόγευμα, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων από το zoogla.gr. Πάντα έγκυρες, πάντα ειδήσεις. Διαβάζετε, ακούτε, βλέπετε. Πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. www.eoelas.org. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Γεννηματάς. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 4 θα είμαι εδώ κοντά σας με τις καθημερινές ζωδιακές προβλέψεις στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOELAS. Έτσι λοιπόν, επειδή αναφέραμε και τον Elvis Presley και το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι και να μην ακούσουμε έστω και λίγο Elvis Presley που αγαπάμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα και στη φίλη μου τη Ζωή που ακούει, δεν ξέρω, λογικά από τη Θεσσαλονίκη ακούει, χαιρετίσματα και στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, έτσι για να κάνουμε και λίγο πλάκα.
Λοιπόν, συνεχίζετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 23 13 046 285 για τις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά στο Θέατρο Άρατος, Σάββατο και Κυριακή 18 και 19 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και ποια από τις δύο μέρες θέλετε να πάτε. Και όσοι ακούτε, στείλτε χαιρετίσματα, στείλτε φιλιά, γιατί μου αρέσει τα φιλιά πάρα πολύ. Ναι, όπως είπαμε τώρα η Ζωή, ας πούμε, που έστειλε. Έτσι, στείλτε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Ό,τι θέλετε, κανένα σχόλιο, πείτε να το πούμε στον αέρα ή τίποτα που σας συνέβη, ας πούμε, στην καθημερινότητά σας, να γελάσουμε και λίγο. Εντάξει, αυτό ήταν κακό. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή και η ώρα, η ένδοξη ώρα, να περάσουμε στα νέα μας. Μπράβο, ένα χειροκρότημα λίγο εδώ πέρα. Έτσι, δώστε μου λίγο. Έτσι, μόνος μου χειροκρότημα, μπράβο. Λοιπόν, περνάμε στους Iron Maiden, οι οποίοι ανακοίνωσαν επίσημα ότι θα βρίσκονται στο Rock Wave Festival. Η θρυλική metal μπάντα επιστρέφει στη χώρα μας την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Οι Iron Maiden θα είναι headliners στο Rock Wave Festival, λοιπόν. Οι θρύλοι του heavy metal από το Layton, έτσι πω, το έχουμε τα αγγλικό, είπαμε, θα βρεθούν στη σκηνή του Terra Vibe την Παρασκευή 20 Ιουλίου σε μια συναυλία λίγους μήνες μετά την μεγαλειώδη Book of Souls παγκόσμια περιοδία που κατέλαβε 6 υπήρους. Εντάξει, τώρα μιλάμε. Οι Iron Maiden έχουν και δικό τους αεροπλάνο και μάλιστα, για όσους δεν το ξέρουν, ο Bruce Dickinson, που είναι ο τραγουδιστής και ο frontman των Iron Maiden, είναι ο καπετάνιος, έτσι. Λοιπόν. Όπως αναφέρει λοιπόν το δελτίο τύπου τους, οι Iron Maiden θα φέρουν έναν heavy metal σεισμό ισοπεδώνοντας στο Terra Vibe Park. Εγώ προσωπικά ετοιμάζομαι από τώρα, να ξέρετε. Γυρίστε τα ρολόγια σας από τώρα στην Παρασκευή 20 Ιουλίου 18 και προετοιμαστείτε για ένα από τα καλύτερα shows που έχουν συμβεί ποτέ. Σε συνέχεια της απόλυτα επιτυχημένης περιοδίας 16-17 για την πρόθεση του 16ου studio album The Book of Souls, οι Iron Maiden θα βγουν ξανά στον δρόμο το 2018 με μια σειρά από show σε φεστιβάλ και αρένες ανά την Ευρώπη. Με την Legacy of the Beast World Tour ξεκινώντας από το Tallinn της Εστονίας 26 Μαΐου και τελειώνοντας στο O2 Arena στο Λονδίνο στις 10 Αυγούστου. Χάμος, εντάξει, άμα θέλετε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα για την περιοδία αυτή, θα μπείτε ironmaiden.com, αν δεν κάνω λάθος, που είναι το site τους. Μάλιστα, το concept του Legacy of the Beast World Tour είναι εμπνευσμένο από τον ομότιτλο mobile game και το comic των Iron Maiden, και το design και το stage set θα συμπεριλαμβάνει πληθώρα από διαφορετικούς αλλά συνδεμένους κόσμους. Με τη setlist να καλύπτει μια μεγάλη γκάμα από το υλικό των 80s, που αγαπάμε εννοείται, και πολλές εκπλήξεις από τα πιο πρόσφατα άλμπουμ τους, δημιουργώντας μια ποικιλία πανδεσίας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, και το ότι θα είναι headliners η Iron Maiden με κάνει να γουστάρω ακόμα πιο πολύ. Εύχομαι αυτή τη φορά να πάω να τους δω. Ωστόσο, ας ακούσουμε τώρα έτσι μια γεύση, ας πάρουμε από Iron Maiden, The Mercenary. Υπέροχη Iron Maiden, πάρα πολύ δυναμική, με το The Mercenary, ένα προσωπικά τα αγαπημένα μου κομμάτια των θρυλικών αυτών heavy μεταλλάδων, έτσι. Λοιπόν, να επαναλάβω λίγο το τηλέφωνο 23 13 046 285, είναι για τις δύο διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το Θέατρο Άρατος και την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά για 18 και 19 Νοεμβρίου. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και ποια μέρα θέλετε να πάτε. Λοιπόν. Ναι, συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στους τρελούς Guns N' Roses, οι οποίοι τι κάνανε οι Guns N' Roses. Βγήκανε στη σκηνή με τον frontman το ZZ Top, Billy Gibbons. Στην τελευταία στάση της Not In This Lifetime Tour στο Toyota Center του Houston, οι Guns N' Roses προσκάλεσαν στη σκηνή τους τον frontman το ZZ Top, Billy Gibbons. Μαζί παρουσίαζαν το Patience, κομμάτι που απέδωσαν και με την Pink πριν σε πρόσφατη εμφάνισή τους στο Madison Square Garden στην Νέα Υόρκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που Axl Rose μοιράζεται τη σκηνή με τον Billy Gibbons, καθώς το 2013 ZZ Top άνοιξαν την εμφάνιση των Guns N' Roses στο Brisbane. Α, ναι, Brisbane. Δεν φαίνονταν καλά. Της Αυστραλίας, με τον Gibbons να ανεβαίνει αργότερα στη σκηνή για την εκτέλεση. Πιου, κακό αυτό. Για την εκτέλεση Knocking on Heaven's Door του Bob Dylan. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν αυτή η συνεργασία. Θα ήθελα να είμαι σε συγκεκριμένη συναυλία και γενικά θα ήθελα να παρευρεθώ σε μια συναυλία των Guns N' Roses. Μακάρι να έρθουν και αυτοί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Έτσι τώρα που αρχίζουν και έρχονται πάλι μεγάλα ονόματα της rock and roll μουσικής σκηνής. Αχ, ωραία θα ήταν. Λοιπόν, έχει πάει παρατέταρτο. Με το που επιστρέφουμε, ακούμε το πρώτο ανέκδοτο της ημέρας, χορηγία του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, προς το παρόν, ακούμε Guns N' Roses, You Could Be Mine. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπή Temple of Rock.
Είναι ένας και βρίσκει τον φίλο του στον δρόμο, ο οποίος έχει ένα μεγάλο σακίδιο στην πλάτη και είναι φουλ εξοπλισμένος για ταξίδι. «Τι έγινε ρε φίλε, τι κάνεις, πού πας?» «Πορεία, πορεία», το απαντά αυτός. «Α, πού?» «Δεν ξέρω, όπου με βγάλει». «Άρα δεν πας πορεία ρε φίλε, απορία πας». Ναι, είπαμε, μετά από κάθε ανέκδοτο θέλει λίγο ησυχία για να συγκεντρωθούμε λίγο, γιατί πονάει το κεφάλι, πονάει. Ναι, ήδη στο Facebook, ας πούμε, πετάγονται τα χαχαχα και κρύο ήταν. Ναι, εντάξει, το ξέρω, παιδιά, ότι είναι κρύο, εσείς το ζητήσατε. Είπαμε, αυτό το ανέκδοτο ήταν μια χορηγία του ΕΚΑΒ 166. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τώρα που είναι η ευκαιρία, τώρα που είναι το πρώτο σοκ που έχετε την ελαφριά διάσηση. Αχ, ναι. Ορίστε. Το είπα και ησύχασα. Τι να Και τώρα μετά από αυτό να πάμε και σε μια ειδισούλα, καθώς έχει πάει και παραπέτει, να ακούσουμε λίγο μουσική. Άντε, αφού επιμένετε, ακούμε λίγο μουσική. Stone Sour, song 3, song number 3, και ερχόμαστε να πούμε και την επόμενη είδηση. Stone Sour λοιπόν και song number 3 με τον φανταστικό Corey Taylor στα φωνητικά και όχι μόνο. Είναι ένας άνθρωπος πολύ εργάλειος, σου Slipknot και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Κώστας εδώ πέρα, ο συνεργάτης, ο Κωνσταντίνος ο Τσίπσιος, λέει αγάπη μόνο, εντάξει, ξέρω. Νίκο Κάρμινα Μπουράνα ήταν Καρλ Ολφ το τραγούδι. Εντάξει, ξέρω να χρησιμοποιώ τα ανέκδοτα, μην ανησυχείτε. Και το αντίστοιχο που βάζω, που θα βάλω και μετά, είναι η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν. Έτσι, για να ξέρετε, απλώς άμα θέλετε να τα ψάξετε στο ίντερνετ να τα ακούσετε. Όπως κάνει και το τρομπόνι. Πάντως, να ξέρετε, έχουμε μια συζήτηση με αυτόν τον φίλο μου εδώ πέρα, τον Κωνσταντίνο τον Τζίψιο, τον συνεργάτη και συμπαραγωγό εδώ πέρα στην εκπομπή Fine Club με την Νένα Πασβάντη και με τον Σπάι κάθε Δευτέρα βράδυ για τον μπάσκετμπολ που αγαπάμε. Έχουμε μια ιδέα στο να κάνουμε εκπομπή καθαρά με ανέκδοτα. Πείτε μου λίγο τα σχόλιά σας, αν θα το θέλατε, θα το γουστάρετε αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύω θα κλάψουμε στο γέλιο, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα λέμε αυτά τα καμένα, γιατί όλα καμένα έτσι ήταν, πραγματικά το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, 2313-046-285, παίρνετε τηλέφωνο και δηλώνετε, δίνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά, η οποία θα γίνει ξεκινάει 18 Νοεμβρίου, η προσκλήση είναι για 18 και 19 Νοεμβρίου Σαββατοκύριακο, στις 9 και 4 ξεκινάει η παράσταση, παιδιά, στο θέατρο Άρατος. Επαναλαμβάνω, 2313-046-285 για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά στο θέατρο Άρατος, 18 και 19 Νοεμβρίου, δύο διπλές προσκλήσεις σε 9 και 4. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και οι νικητές θα ανακοινωθούν στο τέλος της εκπομπής. Προς το τέλος της εκπομπής, κοντά, ας πούμε, παρατέταρτο, παραδέκα, παραπεντικά από εκεί. Λοιπόν, τώρα, φίλοι μου, ήρθε η ώρα να δούμε ποια είναι αυτή η τραγουδίστρια, η κυρία της ροκ μουσικής, η οποία είπε αυτό το πράγμα ότι δεν χρησιμοποίησε τη σεξουαλικότητά της. Λοιπόν, Emily Evanescence. Αρνήθηκα να χρησιμοποιήσω τη σεξουαλικότητά μου ως performer. Η τραγουδίστρια των Evanescence δηλώνει πιστή στον εαυτό της. Σε συνέντευξή της, η τραγουδίστρια των Evanescence, Emily, ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν χρησιμοποίησε το sex appeal της σαν performer. Και λέει: «Έχει ενδιαφέρον. Δεν ήταν όμως καν η επιλογή μου. Ήμουν πάντα απλά ο εαυτός μου. Αυτή άλλωστε είναι και η ουσία του rock and roll. Συμφωνώ 1000%. Ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να ταιριάξω με τη μηχανή». Και διευκρινίζοντας λέει: «Μια γυναίκα που βρίσκεται στη...» Μια γυναίκα. Ναι, εντάξει, το έχω το Σαρδάν, το ξέρετε. Άμα δεν είναι Σαρδάν, δεν είναι Πέτρος. «Μια γυναίκα που βρίσκεται στη μουσική βιομηχανία, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οφείλει στην ανάδειξη της σεξουαλικότητάς της. Είναι εύκολος τρόπος για να τραβήξει την προσοχή του κόσμου. Εγώ πάντα σκεφτόμουν πως δεν μπορώ να προσπαθήσω κάτι το οποίο δεν είμαι». Πολύ σωστή. Όταν ρωτήθηκε για το αν η επιτυχία της στη μουσική βιομηχανία εξαφάνισε τα προβλήματά της, η Έμι απάντησε: «Όχι βέβαια. Το να έχεις πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τη μουσική σου ήταν ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα. Αλλά το να νομίζουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια άνθρωποι που σε γνωρίζουν είναι πραγματικά δύσκολο». Και κλείνει λέγοντας: «Πλέον μπορώ όλα αυτά να τα διαχειριστώ. Δεν φοβάμαι. Στην αρχή βέβαια το συνέστημα ήταν τρομακτικό». Και εδώ πέρα να αναφέρουμε ότι. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Evanescence Synthesis στις 10
Α, κυκλοφορείτε, παιδιά. Αιντε, εντάξει, ναι, έχω ξεφύγει λίγο. 14 έχουμε. Πέτρο, hello! Earth's calling! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Evanescence, Bring Me To Life και περνάμε σε ένα διαφημιστικό μηνυματάκι και επιστρέφουμε εδώ πέρα στον Temple of Rock και στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Έλληνων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις. Εγγραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 544 610. Email εγγραπτό παπάκι gmail.com. Εγγραπτό 1 παπάκι yahoo.com. Εγγραπτό. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Ομπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Γαλλικό στυλ σε κάθε σας κίνηση. Αρωματοπολίων Ροδοσταλής. Τα πιο όμορφα δώρα έχουν ένα όνομα. Ροδοσταλής. Για αρώματα, αφρόλουτρα, κρέμες προσώπου σώματος, σαπούνια, στην τιμή που θέλετε. Αρωματοπολίων Ροδοσταλής για να κάνετε αισθητή την παρουσία σας. Το ακριβό σας άρωμα σε χαμηλή τιμή. Πώληση χοντρική λιανική. Τώρα στην πόρτα σας με ένα κλικ. Ροδοσταλής.gr. Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν. Πριν πούμε οτιδήποτε, να επιθυμίσω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας και πάλι, γιατί έχουμε μπει και στην δεύτερη ώρα μας. Μας ακούτε www.eolas.org, το site το οποίο βρίσκεται και πολλά άλλα πράγματα από τους, εδώ πέρα από τους συναδέλφους μου στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Έχει πολλά πράγματα να δείτε. Κάθε μέρα ανανεώνεται, ανεβαίνει κάτι καινούριο και είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε www.eolas.org μας ακούτε. Επίσης μας ακούτε και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες TuneIn, Radio, Live24 κτλ. Τηλέφωνο για το στούντιο εδώ πέρα 2313-046-285, 2313-046-285 και email στο radio@eolas.org. Αυτά λοιπόν για τους τρόπους επικοινωνίας. Πριν πω το οτιδήποτε, να στείλω
τα χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου και όλη μου την αγάπη πραγματικά στην αγαπημένη μου γειτόνισσα τη Βιβί και τον μικρό Νικόλα που μας ακούνε. Σας αγαπάω πάρα πολύ, ελπίζω να σας δω και τους δύο σύντομα. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και έχουμε και την ομάδα μας Temple of Rock at AOA Radio στο Facebook. Και εννοείται, δεν ξεχνάμε φίλες και φίλοι την κλήρωση την οποία έχουμε σήμερα. Διεκδικείται δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά του Βασίλη Τσικάρα στο θέατρο Άρατος για 18 και 19 Νοεμβρίου στις 9 και 4. Παίρνετε τηλέφωνο στο 23 13 046 285, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε τον νικητή, τους νικητές βασικά. Λοιπόν, μόλις την προηγούμενη Τρίτη είχαμε αναφέρει για το νέο άλμπουμ των Scorpions, συλλογή βασικά, η οποία θα περιέχει και τρία νέα τραγούδια μέσα, το Born to Touch Your Feelings, το οποίο θα κυκλοφορήσει επίσημα 24 Νοεμβρίου, το Σωτήριον έτος 2017, όσον όπο δηλαδή, τώρα την πιο άλλη εβδομάδα. Ο Temple of Rock κατάφερε να έχει σε αποκλειστική πρώτη μετάδοση, δεν ξέρω αν έχει παίξει άλλο ραδιόφωνο στην Ελλάδα πραγματικά. Έχουμε λοιπόν σε αποκλειστικότητα το τραγούδι Follow Your Heart, το οποίο είναι η αλήθεια πως πρώτη φορά είχε πρωτακουστεί στο MTV Unplugged στην Αθήνα το 2011, το ένα διπλό συντήτο που έβγαλαν οι Scorpions, πάρα πολύ ωραίο, μια καινούρια τότε σύνθεση που έπαιξε μόνος του ο Klaus Meine στη σκηνή με μια κιθάρα. Αυτό τώρα έγινε full band το κομμάτι και ήρθε η στιγμή λοιπόν να το ακούσετε. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη και δυναμική μπαλάντα η οποία μας ταξιδεύει και πίσω στο 80s, καθώς έχει και μερικές δυνατές στιγμές. Scorpions, follow your hand. Your hand, ναι. Εντάξει. Έλα, πάμε πάλι. Repeat. Scorpions, λοιπόν, follow your heart. Τώρα αποκλειστικά στον Temple of Rock και στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Απολαύστε το. Τα λόγια πιστεύω είναι περίτα. Θρυλικοί Scorpions ακόμα και εν έτη 2017 συνεχίζουν και μας μαγεύουνε. Πάντως για όσους θέλουν να ακούσουν και να συγκρίνουν το αρχικό τραγούδι Follow Your Heart, μπαίνουν στο YouTube και γράφουν Scorpions Follow Your Heart MTV και θα τους το βγάλει. Είναι ο Klaus Meine, παίζει μόνος του κιθαρίτσα. Λοιπόν, από ένα θρυλικό συγκρότημα και μια καινούργια κυκλοφορία, τώρα θα περάσουμε σε ένα νεοσύστατο συγκρότημα από εδώ από την Θεσσαλονίκη, τοπικό. Η Ocean Dust. Η Ocean Dust του φίλου μου του Δημήτρη του Μπάλα μας παρουσίασαν το πρώτο τους βασικά EP debut album με τίτλο Escape Route. Θα τους βρείτε όσοι θέλουν στο Facebook Ocean Dust Official και τα λοιπά, και στο YouTube εννοείται που έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο κλιπ. Είναι εξαιρετικοί, ξεχωρίζουν, έχουν τραβήξει τα βλέμματα πάνω τους και για να παίξουν στον Temple of Rock υπάρχει λόγος, έτσι δεν παίζουμε ό,τι και ό,τι, μόνο φαρίνα από αυτή. Ένα αστείο, εντάξει παιδιά, γελάστε λίγο. Οπότε τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το πρώτο τους ντεμπούτο album EP Escape Route, το Set Me Free. Μια επιλογή που μου άρεσε εμένα προσωπικά, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ αυτό θέλω να ακούσω, αυτό θα βάλω. Τέλος, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακούμε τώρα Set Me Free Ocean Dust. Ψάξτε τους Facebook, YouTube κτλ. Αξίζουν, είναι πάρα πολύ καλοί και μοναδικοί. Έρχεται τώρα στον αέρα του Temple of Rock. Ωπω ρε παιδιά, ένας χαμός εδώ πέρα με τα μηνύματα, πραγματικά πανικός. Και με τα τηλεφωνήματα από ό,τι μαθαίνω από το τηλεφωνικό κέντρο και τον Αλέξανδρο Τσάλιο, τον υπεύθυνο περιεχομένου που απαντάει στα τηλέφωνα. Κάποιοι θα περάσουν καλά σε λίγες ημέρες που θα πάνε στην παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά στο θέατρο Άρατος για Σάββατο και Κυριακή, με συγχωρείτε, 18 και 19 Νοεμβρίου, αντίστοιχα ώρα 9 και 4. Παίρνετε τηλέφωνο 23 13 046 285, 23 13 046 285, και προς το τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε τους νικητές για δύο διπλές προσκλήσεις. Όπα, έφερα και την καρέκλα δίπλα μου. Πάντως, ναι, πραγματικά και στο Facebook έχω να πω ότι
Θέλετε πολύ την εκπομπή με τα ανέκδοτα. Λοιπόν, με τον συνεργάτη μου και εγκληματία για αυτήν εδώ πέρα την ενέργεια, τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, με συγχωρείτε, προετοιμάζουμε για σύντομα, ίσως και την άλλη εβδομάδα θα το δούμε, προετοιμάζουμε αυτή την εκπομπή μόνο με ανέκδοτα και εννοείται με μουσική ροκ. Εντάξει, τώρα τέμιλο βρόκλημα, σας παρακαλώ. Απλά τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι το θέλετε πολύ. Λοιπόν, θα έχουμε εδώ πέρα, θα μοιράζουμε και μπλουζάκια του ΕΚΑΒ, γιατί είπαμε είναι χορηγός στα ανέκδοτά μας, το Temple of Rock. Πραγματικά, να σας το πω και πολύ λαϊκά, ψινόμαστε πάρα πολύ να το κάνουμε, να ξέρετε, ψινόμαστε πάρα πολύ. Θα έρθουν ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, να το ξέρετε. Τώρα, λοιπόν, πάει, είναι 3 και 20, δηλαδή και η 2ωρη εκπομπή περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια έρευνα που έχει γίνει. Η έρευνα αυτή είναι αν η μουσική σου προκαλεί ρίγη, ανατριχύλα δηλαδή, να το πούμε έτσι και ελληνίστη, τότε ο εγκέφαλός σου ίσως είναι ξεχωριστός, λέει. Άκου τώρα εκεί, ρε παιδί μου. Πείτε μου, Γιώργο, σας έχει συμβεί ποτέ να ακούσετε, ας πούμε, ένα τραγούδι, μια μουσική και να ανατριχιάσετε? Έχεις ποτέ την αίσθηση ότι όταν ακούς κάποιο τραγούδι πραγματικά σε ανατριχιάζει? Είχατε ποτέ την αίσθηση ότι όταν ακούς κάποιο τραγούδι πραγματικά σε ανατριχιασέ? Το να έχεις την εμπειρία αισθήσεων όπως αυτή μιας ανατριχύλας ενός ή ενός κόμπου στο λαιμό όταν ακούς μουσική είναι αρκετά σπάνιο και μοναδικό, μας λέει ο Μάθιου Σάξ, πρώην προπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου του Harvard. Πέρσι μελέτησε άτομα που βιώνουν ρίγη από τη μουσική για να δει πώς προκαλείται αυτό το συνέστημα. Μάλιστα, πώς. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, εξέτασε 20 φοιτητές, 10 από τους οποίους παραδέχτηκαν ότι έχουν βιώσει τα προαναφερθέντα συναισθήματα σε σχέση με τη μουσική και 10 που δεν έχουν, σαρώνοντας τον εγκέφαλο όλων τους. Ο Σάξ ανακάλυψε ότι όσοι είχαν καταφέρει να κάνουν την ισχυρή αυτή συναισθηματική και σωματική σύνδεση στη μουσική έχουν διαφορετικές δομές στον εγκέφαλό τους από εκείνους που δεν τα κατάφεραν. Η έρευνα έδειξε ότι οι πρώτοι τείνουν να έχουν έναν πυκνότερο όγκο ινών που συνδέουν το ακουστικό φλοιό τους και περιοχές που επεξεργάζονται στα συναισθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι τα δύο όργανα μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα. Κοίτα να δεις, παιδιά, τώρα τι ανακαλύπτει κανείς. Τα ευρήματα του Σάξ έχουν δημοσιευτεί στο Oxford Academic, ενώ ο ίδιος δήλωσε σχετικά. Η ιδέα είναι ότι περισσότερη σύνεση και αυξημένη απόδοση μεταξύ δύο περιοχών σημαίνει ότι υπάρχει πιο αποτελεσματική επεξεργασία μεταξύ τους. Δεν πήρα να σου. Αυτό σημαίνει ότι αν αισθάνεστε ρίγη ακούγοντας μουσική, είναι πιο πιθανό να βιώνετε ισχυρότερα και πιο έντονα συναισθήματα. Επιπλέον, αυτές οι αισθήσεις ίσως επίσης να συσχετίζονται με αναμνήσεις που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο τραγούδι και αυτό δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον. Παρόλο που η μελέτη ήταν μικρής κλίμακας, ο Σάξ διεξάγει επί του παρόντος περαιτέρω έρευνα όπου θα εξετάσει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου όταν ακούει τραγούδια που καταγράφουν ορισμένες αντιδράσεις. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζει να μάθει τι προκαλεί νευρολογικά αυτές τις αντιδράσεις και θα ανοιγόταν έτσι ο δρόμος για να αξιοποιήσει τα ευρήματα στη θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών. Εσείς με ποιο τραγούδι ανατριχιάζετε? Πραγματικά, παιδιά, αν έχετε ανατριχιάσει με κάποιο κομμάτι, στείλτε μου. Εγώ, ας πούμε, πρώτο ανατρίχιασα όταν άκουσα το Coast to Coast των Scorpions, ξέρω εγώ. Ένα τραγούδι που νόμιζα ότι το ήξερα από κάπου. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά έχω ανατριχιάσει και με άλλα. Βασικά, το έχω πάθει πάνω από 30 φορές στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα. Άρα σημαίνει ότι είμαι, να πούμε, σούπερ εγκέφαλος τώρα να είμαι, έτσι. Τι να λέμε τώρα. Το ξέρω, σας κούρασα. Εντάξει, μην παραπονιέστε. Ghost Square Hammer έρχονται τώρα στον αέρα του Temple of Rock. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Γεννηματάς. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 4 θα είμαι εδώ κοντά σας με τις καθημερινές ζωδιακές προβλέψεις στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπορείτε να ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές μας μπαίνοντας στο www.eoelas.org, πηγαίνοντας στην κατηγορία Multimedia, ραδιόφωνο και έπειτα αρχείο. Ανεξάρτητος παρατηρητής. Αλήθειες και ειδήσεις που σας κρύβουν τα συστημικά κανάλια. Φτάνουν πια οι αργυρώνητοι δημοσιογράφοι που κάνουν πλήση εγκεφάλου στο κοινό. Το μάτι του τίγρη, ο ανεξάρτητος παρατηρητής,
σας προσκαλεί κάθε Τετάρτη βράδυ 9 με 10 στο σταθμό του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Στην εκπομπή μας θα έχουμε σημαντικούς καλεσμένους από το πολιτικό, κοινωνικό, επιστημονικό, θεολογικό γίγνεσθε. Παρουσιάζει ο Μάκης Βραχιολίδης. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOLA. Πήγαμε και στο διαφημιστικό μας διαλυματάκι, έτσι, επειδή είμαστε τέλειοι εδώ πέρα στον Temple of Rock και στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στη Μαρία που μας ακούει από την Σύνδο. Γεια σου Μαρία, τι κάνεις, πώς είσαι, καλά, μπράβο, να είσαι πάντα καλά. Αφού ακούσεις τώρα Temple of Rock δεν θα είσαι καλά. Έχασες το πρώτο ανέκδοτο, θα ακούσεις το δεύτερο πιστεύω. Λοιπόν, να ξέρετε, παρά 10 περίπου θα ανακοινώσουμε τους νικητές της κλήρωσης. Υπενθυμίζω για τώρα γιατί ποτέ δεν είναι αργά. 2313-046-285 για την παράσταση Σπαγκέτι άλλα γαλλικά του Τσικάρα στο θέατρο Άρατος 18 και 19 Νοεμβρίου στις 9 και 4. Δύο διπλές προσκλήσεις δίνουμε. Τρελάθηκε το αφεντικό, τρελάθηκε, λέμε. Έλα, πάρε κόσμε, πάρε. Μην το χάσετε, ευκαιρία είναι. 2313-046-285 θα πεθάνετε στο γέλιο. Σας το λέω έτσι, ομά και χήμα, γιατί αυτό είναι έτσι, δεν είναι. Μακάρι δηλαδή να μπορούσα να πάρω εγώ τηλέφωνο και να πω ο Πέτρος Σοφιανίδης, θα μου πούν κάτσε ρε φίλε, είσαι παραγωγός, δηλαδή τι κάνεις τώρα να πούμε. Λοιπόν, είναι και αυτό ρε παιδιά, πραγματικά δεν το πίστευα που έβλεπα αυτό το πράγμα στην τηλεόραση που πήγανε 200.000 άνθρωποι να ψηφίσουν για τον ηγέτη της κεντροαριστεράς. Ναι, τώρα τι να σχολιάζει δηλαδή, και δώσανε και 3 ευρώ και περιμέναν και πόσο ρε παιδιά, πραγματικά 2017 τόσα χρόνια είχαμε Πασόκ και τα λοιπά, νομίζω ότι εντάξει τα θέλει ο από αυτός μας, δεν γίνεται τέτοιο. Δεν γίνεται ρε παιδί μου, τέλος. Δηλαδή πρέπει να είσαι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλήσω και άσχημα. Οι άνθρωποι, εντάξει, αλλά 200.000 άνθρωποι δώσαν και από 3 ευρώ και πήγαν να ψηφίσουν και περίμεναν πόσες ώρες στην ουρά. Αχ, τι να πω σε αυτή τη χώρα, πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα και Firewind, Lady of a Thousand Sorrows, αγαπημένο κομμάτι από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Immortals, που κυκλοφόρησαν και τους περιμένουμε και μέσα στο Δεκέμβριο, θα το αναφέρουμε σε άλλη εκπομπή λίγο πιο μετά. Σε λίγο θα ακούσουμε και το δεύτερο ανέκδοτο, έτσι να είστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά και σωματικά, πάρτε τα μέτρα σας! Firewind, Lady of a Thousand Sorrows, μοναδικό κομμάτι από τους αγαπημένους μας Θεσσαλονικής, κυρίως Έλληνες βασικά, Firewind, με τον Gus G, Bob Cacioni, στα φωνητικά και ο Henning Basse, ο οποίος πρόσφατα ενσωματώθηκε. Τέλος πάντων, σε άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για τους Firewind, αλλά εντάξει δεν μπορώ ρε παιδιά, μεγάλη αγάπη, εντάξει φαίνονται αυτά, δεν κρύβονται. Πάντως μπορεί να είμαι και εγώ τρελός, αλλά είστε κι εσείς θεοπάλαβοι και τρελοί και γουστάρω τρελά. Ο Νίκος εδώ μου στέλνει, ο φίλος μου, μόλις αγόρασα γνωστή σόμπα της ελληνικής τηλεόρασης κυρίως, καταλαβαίνετε εσείς, και την έχω πάρει αγκαλιά και περιμένω. Εντάξει, τουλάχιστον είστε προετοιμασμένοι κατάλληλα για τα ανέκδοτα. Αυτό με χαροποιεί, διότι θα αποφύγουμε και τυχόν ατυχήματα και θύματα, έτσι παίρνετε τα μέτρα. Η πρόληψη είναι το παν. Η πρόληψη είναι το παν, λέγω. Έτσι να μιλάμε και τα ελληνικά μας τα ωραία, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Γιατί στον Temple of Rock δείχνουμε πολιτισμό, έτσι, τα πάντα. Είμαστε μια εκπομπή που πιάνει όλο το φάσμα της τρέλας.
Χαίρομαι πάντως που περιμένετε ανέκδοτα, δηλαδή πραγματικά πρέπει να είστε πολύ πυροβολημένοι. Πραγματικά δεν έχω τι να πω. Μιας που έχουμε πιάσει σήμερα, ρε παιδί μου, έτσι λίγο τοπικό, ακούσαμε Ocean Dust, ακούσαμε Firewind, μου ήρθε τώρα έτσι να ακούσουμε και λίγο Night Stalker με το Dead Rock Commandos, αγαπημένο πάρα πάρα πολύ λατρεμένο κομμάτι προσωπικά, έτσι. Και ήρθε η ώρα, ναι, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να πάρετε τα καλοριφέρ αγκαλιά, να ανοίξετε τα κλιματιστικά και τα τζάκια στο full. Το τζάκι δεν ξέρω πώς θα ανοίξω το full, αλλά whatever. Αυτό μου ήρθε, αυτό είπα. Ναι, θα πούμε το δεύτερο και τελευταίο ανέκδοτο της ημέρας σήμερα, της εκπομπής. Και εννοείται μέχρι παρά 10 θα ανακοινώσουμε τους τυχερούς για το σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Έτσι, συνεχίζετε να παίρνετε 2313-046-285 για να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις. Πάμε να ακούσουμε Night Stalker Dead Rock Commandos. Ερωτευμένο ζευγαράκι και φιλιέται πολύ παθιάρικα. Ξαφνικά λέει η κοπέλα: «Αχ βρε αγάπη μου, σου πήρα την τσίχλα από το στόμα!» «Δεν είναι τσίχλα χαρά μου, είμαι λίγο κρυωμένος.» Πιο μεγάλη παύση αυτή τη φορά, το καταλάβατε έτσι. Πιο μεγάλη παύση μετά το τρομερό ανέκδοτο το οποίο ξεστόμησα, έτσι. Και επισήμως έχουμε μπει στο χειμώνα πλέον. Μια χιονοστιβάδα σκέπασε τον Λευκό Πύργο πριν από λίγο. Δεν ξέρουμε που προήρθε. Υπάρχει λόγος για εξωγήινη εμφάνιση από έναν πολύ πολύ κρύο πλανήτη, τον Ιμπύρου, κάπου μακριά. Αχ, Χριστέ μου, να βλέπω και τις αντιδράσεις σας τώρα και εντάξει. Παιδιά όμως, εσείς είστε αυτοί που ευθύνεστε για αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε, νύπτω τα σχήρας μου. Όπως είπε και ο Πόντιος Πιλάτους και τα λοιπά, ή όποιος δεν θυμάμαι, μήπως κάνω λάθος. Άκου λέει, δεν είναι τσίχλα, λέει, είμαι λίγο κρυωμένος. Να, μα κάνουμε την εκπομπή με τον Τσίψιο, έτσι, όλο τέτοιο. Στο τέλος θα μπούμε και εμείς ήδη στο νοσοκομείο, θα τρέξουμε από αυτά που θα λέμε εμείς. Έπανα, γίτσα μου, τι μας βρήκε. Λοιπόν, ακολουθούν τώρα οι Joan Jett με τους Black Hearts. Θα έρθουμε για να πούμε τι θα ακούσουμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και φυσικά για την κλήρωση για το σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ τον φίλο μου τον Κώστα τον Τζίψη, ο οποίος με διόρθωσε, είναι Πόντιος Πιλατίδης. Εντάξει, ναι, φτάνει. Έχεις δίκιο πάντως, ναι, έτσι. Το είναι. Λοιπόν, και όπως είπαμε και πριν, ήρθε η ώρα να δούμε λίγο τι έχει σήμερα το πρόγραμμα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 2 με 4 Στέμπλ Ευρώ με τον Πέτρο Σοφιναρίδη. Είμαι αστείος. Είμαι πολύ αστείος, έτσι, ναι. Λοιπόν. Αμέσως μετά τον Temple of Rock με τον Πέτρο Σοφιανίδη έχει στις 4 η ώρα τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά για να δούμε τις ημερήσιες προβλέψεις. Στις 7 μέχρι τις 8.30 έχουμε την Χαρά Καμάρη και την Αθανασία Παρλαπάνη με το Styles News. Ναι, έτσι να το πούμε και λίγο Ιταλιάνο στυλ, να γυρίσουμε και σελίδα. Μετά, εννοείται στις 9 μέχρι τις 10 περίπου, ο κύριος Παπαζής με την εκπομπή Αποκάλυψης, σε αποκαλυπτικά, πραγματικά πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Στις 10 με 11 έχουμε τον πρόεδρο Μοκοψανίδη και τη Χριστίνα Δημητριάδου στο Ουδής Αναμάρτητος, γιατί όντως Ουδής Αναμάρτητος και ο Αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο, έτσι. Το είπα γιατί κολούσε, εντάξει, δεν θα μπορούσα να με το έλεγα τώρα, εντάξει, μην με σχολιάζετε. Και στις 11 με 12.30 και λίγο ξεφεύγα μία παρά κτλ. Ο αγαπημένος Σταύρος Δουκουζιάννης στην
έκθεση ιδεών. Αυτά για σήμερα. Να δούμε και για αύριο λίγο πολύ γρήγορα τι έχει. Μισό λεπτά. Και εννοείται στις 4 έχει πάλι τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Στις 5 με 7 Νίκος Ματθεόπουλος με τον Gold Press. Ο αγαπημένος ο Νίκος εδώ πέρα ο συνάδελφος. Στις 8 με 9 αύριο Γεωργιάνα Μπάρμπα και Σουζάνα Μπενίση μιλώντας για τέχνη. 8 με 9. 9 με 10 ο Γεράσιμος Βραχιολίδης και στον ανεξάρτητο παρατηρητή. 10 με 11 Κούκουρα Ευγενία, όσα μύθια τόση αλήθεια. Και ο Λεκάκης Γεώργιος του Αρχείου Πολιτισμού, 11 με 12. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα Lenny Kravitz, Fly Away. Και όπα, τι είναι, έχουμε εισβολή στο στούντιο. Ο διευθυντής περιεχομένου ή ο υπεύθυνος περιεχομένου, ο Αλέξανδρος Τσάλιος, ήρθε εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Lenny Kravitz, Fly Away και επιστρέφουμε να ανακοινώσουμε τους νικητές της σημερινής μας κλήρωσης. Φύγαμε! Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στον Temple of Rock, στο ραδιοφωνό του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και έχω τη χαρά και τη μεγάλη τιμή στην άλλη άκρη, στο άλλο μικρόφωνο, να κάθεται ο υπεύθυνος ραδιοφώνου μας, ο περιεχομένου, ο Αλέξανδρος Τσάλιος. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σου Πέτρο, σε ευχαριστώ που με άφησες να κάτσω στην εκπομπή σου, δηλαδή τέτοια τιμή δεν. Καταρχήν από τις καλησπέρες μου στους ακροατές του Temple of Rock. Το περιμένουν. Και να σου πω ότι είχαμε αρκετές συμμετοχές. Από πόσες συμμετοχές? 15 άτομα. Ωραία, πριν πούμε οτιδήποτε, να πω στον Νίκο ότι ναι, είμαι αστιατόρας. Αυτό. Εντάξει, συνέχισε. Εγώ έχω πει ότι θα τα κόψουμε μάλλον τα ανέκδοτα, να ξέρετε. Εδώ ετοιμάζουμε εκπομπή, ρε φίλε. Τώρα θα μας κόψει και τα ανέκδοτα, δηλαδή. Ποιον με τον Τζίψιο μαζί. Ναι. Καλά, ο Κώστας, να μην τολμήσει να ξαναστείλει μήνυμα. Περίμενε, έχουμε μια ανέκδοτα. Παρακαλείτε ο κύριος Κώστας Τσίψης να πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή Temple of Rock για να δίνουμε τον Τσάλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει. Ούτε άμα ξαναστείλει μήνυμα θα διαγράφονται αυτόματα πλέον. Ο άνθρωπος κάνει και δύο εκπομπές. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει, έτσι. Είναι παντού. Είναι παντού. Δεν λοιπόν, θα μιλήσω. Ας πάμε στην κλήρωση. Ναι, μας να πάμε. Καλύτερα. Γιατί ξεφύγαμε λίγο. Εντάξει, ναι. Είμαστε και λίγο. Ναι, από αυτό. Είπαμε έχουμε 15 συμμετοχές. Ναι, ναι. 15. Ωραία. Και θέλω δύο. Εγώ θα τα πω τα νούμερα. Ναι, εσύ. Α, εγώ θα τα πω τα νούμερα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή ήταν η πρώτη κλήρωση που κάνουμε στο Temple of Rock, θα πω το νούμερο 1. Γιατί ήταν ο πρώτος που πήρε, δεν ξέρω. Για πες. Το νούμερο είναι 1, είναι η κυρία Αβραμίδου Ελένη. Αβραμίδου Ελένη, βεβαίως. Αβραμίδου Ελένη το νούμερο 1. Η οποία θα ειδοποιηθεί μετά το τέλος της εκπομπής. Ωραία, σε τι τελειώνει και το τηλέφωνο για να τυπικά. Σε 565. Ωραία, Αβραμίδου Ελένη σε 565, η πρώτη νικήτρια. Και πάμε για ένα δεύτερο. Νικητή ή νικήτρια, ναι, να δούμε. Για πες ένα νούμερο. Α, πόσο έχουμε σήμερα, 14? Ναι. Το 14 θα πω. 14. Το 14. 1 και 14. Είναι. Α, το νούμερο 14 είναι η κυρία Ιωαννίδου Μαρία. Α, η Μαρία. Και μπράβο. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 675. 675. Ιωαννίδου Μαρία 675 και Αβραμίδου Ελένη 5. 65. Έχω και μια μνήμη, έτσι, εντάξει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πέρασε η ώρα, πήγε και 57, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, έτσι, να παίξουν και τα ζώδια μετά. Ναι, έχουμε τα ζώδια, ναι. Μην τα χάσετε. Αβραμίδου Ελένη και Ιωαννίδου Μαρία οι νικήτριες, συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα, σας το λέω. Εμείς θα κλείσουμε, ο Temple of Rock κάπου εδώ θα τελειώσει, ήταν ο Πέτρος Σοφιάνιδης πίσω από το μικρόφωνο και ο Αλέξανδρος Τσάλιος στο τελευταίο πεντάλεπτο μαζί σας. Μια μικρή φιλική συμμετοχή, ευχαριστώ πάλι. Πραγματικά, ναι. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως σας θέλετε και γουστάρετε. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Θα τα ξαναπούμε Πέμπτη 2 με 4 στο ραντεβού μας στον Devil of Rock. Ακολουθεί το Oasis Rock and Roll Star. Εννοείται μετά ο Νίκος Γεννηματάς στα ζώδια. Και είπαμε, έχει μέρα πολλές εκπομπές και ωραίες. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Τσάου από μας. Bye. Γεια σας. Bye. Γεια σας. Γεια, τσάου.